με τη γλώσσα της καρδιάς θα σου μιλώ και με τα χέρια θα σου λέω παραμύθια στις αγάπης μας τις ράγες θα κυλώ ταξιδεύοντας του ονείρου την αλήθεια στις ψυχής την αμμουδιά θα περπατώ τραγουδώντας τη ζωή μας τα γραμμένα και στις σκέψεις τη χορδή θα ακροβατώ σε ένα μέλλον που δεν ήταν για μένα. Τι αρρωσταίνε, μαμά? Πέ μου. Γιατί με κοιτάζεις? Πέ μου. Όχι. 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 Ιωάννα! Ιωάννα! Συγγνώμη, δεν μπορούσα να πω στο νοσοκομείο χωρίς να σου το πω, αγάπη μου. Δεν μπορούσα χωρίς να σε δω. Μαμά, Αγγελή, μπούσε. Μαμά της Μαρία. Κοιτάζουν. Μαμά, πέ μου! Αγάπη μου, μπορεί να τζιτζίνουν, αλλά ό,τι και να είναι, ό,τι και να είναι, θα το αντιμετωπίσουμε μαζί, εντάξει, αγάπη μου. Ναι, όμως η μαμά της Μαρία. Όχι, με κλαις, μωρό μου, με κλαις, αγάπη μου. Θα το παλέψουμε, μωρό μου, μαζί θα το παλέψουμε. Γιάννα, πάει Γιάννα. Τι μου λέει σαν τη γόνη μου, αφού είδα την Άννα και ήταν μια χαρά. Πότε έγινε το πράγμα, πώς έγινε το πράγμα. Τι δάρεις, Παναγιά. Τι είπες. Θέλω. Τι είπες, Κατερίνη. Τι είπες, είπα. Κύριε Κώστα, ηρέμησε. Τι να ηρέμησε. Παναγιά. Τι κακόρε. Τι κακόρε. Πώς άντεξες τόσα χρόνια μακριά. Έχουμε και εγώ τρελός, κύριε Νεκό. Η Άννα δεν ήθελε να μιλήσουμε στην Ιωάννα πριν παντρευτεί τον Αλέξη. Δεν θα παντρευτεί τον Νικολάου. Πώς κατάφερα να τη χάσω. Πώς. Κώστα, σε παρακαλώ. Ξέχασε την παρεξήγηση που έγινε μεταξύ μας. Ξέχασε το. Ο αδερφός σου κοντά σου τώρα, Κώστα. Πάμε να βρούμε την Άννα, να δούμε τι θα γίνει. Να δούμε ποια θεραπεία αποφάσισε να κάνει. Κόρη μου. Κόρη μου. Όλα θα πάνε καλά. Έχει πίστη και όλα θα πάνε καλά. Ευχαριστώ. Σας παρακαλώ. Μιλήστε στη Ιωάννα. Θα τη μιλήσω. Χαίρε νηφία νηφεύτε και κλαμπροτέρα ουρανών φωτός καθαρότερα. Χαίρε νηφία νηφεύτε Μαρία Μητήρη υπεραγία.
Μη φοβάσαι, Καρίνα. Έχεις τον καλύτερο πρεσβευτή. Μη φοβάσαι τίποτα. Ρώτα την που είναι. Στο κλειστό, μαμά. Γιατί το έκλεισε. Δεν αντέχω. Δεν αντέχω. Κώστα. Κώστα, ηρέμησε, σε παρακαλώ. Τι λες να σταγιώνω, ρε. Τι μου λες να ηρεμήσω. Αν ήταν κόρη δική σου, θα μπορούσες να ηρεμήσεις. Τι με κοιτάς, θα μπορούσες να ηρεμήσεις. Όχι, δεν θα μπορούσα. Γεια σας. Γεια σου, μαμά. Έγινε κάτι, γιατί είδα τον Αλέξη έξω. Δεν καταλάβαινα τι μου έλεγε. Μου είπε ότι περίμενε την Άννα και ότι θα πήγαιναν κάπου. Μα σώσε τα λόγια του. Τι γίνεται? Γίνεται ό,τι γίνεται πάντα. Ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί, συμβαίνει σε μένα. Σε παρακαλώ, κύριε Κώστα, μην μιλάς έτσι. Συγγνώμη, με συγχωρείς, καταλαβαίνουμε όλοι τον πόνο σου, αλλά... Τίποτα δεν καταλαβαίνεις. Κανένα δεν μπορεί να καταλάβει. Αλλά, τι άλλα. Αλλά δεν μπορείς να μιλάς έτσι. Θέλω να πω, εν τη βοήθας. Δηλαδή, είναι σωστό να λαλείς ότι χειρότερο μπορεί να συμβεί, συμβαίνει σε σένα. Κώστα. Μη μου πεις να ηρεμήσω. Μη μου πεις να ηρεμήσω. Θα σου πω να πούμε τη Σοφία τι γίνεται. Γιατί η γυναίκα θα πάθει έτσι που μιλάς. Έτσι εσύ. Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτε. Ένα άδικο είναι αυτό που γίνεται. Το πιο άδικο πράγμα στον κόσμο. Το πιο άδικο. Το πιο άδικο. Μα τι έγινε. Πέστε μου. Αντώνη. Εύη. Κατερίνα. Πες μου εσύ. Τι έπαθε η Άννα. Πες μου εσύ, Κατερίνα. Έπαθε κάτι η Άννα. Γεια! Γεια, τι έγινε! Έβαλα λεμονάδες. Τώρα γιατί τις έβαλα, μην μ' ρωτάς. Δεν ξέρω. Αλλά δεν μπορώ να το φορώ έτσι. Δεν μπορώ να σκέφτομαι την Άννα. Το μωρό μου. Το μωρό μου. Κύριε Ελεγκό. Πες μου εσύ, τι έπαθε η Άννα. Πες μου εσύ, κύριε Έλεγκο. Ξέρω, Ιωάννα μου, πόσο δύσκολο είναι για ένα μικρό παιδί να αρρωσταίνει η μητέρα του. Αλλά πίστεψέ με, δεν είναι δύσκολο μόνο για ένα μικρό παιδί. Εμένα, η Μανούλα μου αρρώστησε όταν ήμουν πια μεγάλη κοπέλα. Και μετά από 6 μήνες, κοιμήθηκε. Ήταν ο μεγαλύτερος πόνος της ζωής μου. Και εγώ δεν ήμουν μικρό παιδί. Δεν θέλω να υποφέρει η μάμα μου, ούτε να πάθει κάτι. Κανένας δεν το θέλει αυτό, παιδί μου. Να παρακαλούμε τον Θεό, να κάνεις κι εσύ προσευχούλα, να της δίνει δύναμη,
για να ξεπεράσει αυτή τη δοκιμασία. Δεν μπορώ να παρακαλώ να το λιγένει. Και βέβαια μπορείς. Αλλά, ξέρεις Ιωάννα, δεν γίνονται πάντα αυτά που θέλουμε και αυτά που παρακαλούμε. Γιατί? Γιατί. Γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε γιατί ο Θεός επιτρέπει κάποια πράγματα. Μπορώ όμως να σου πω ότι έχω συναντήσει πολλούς ανθρώπους που περνάνε αρρώστιες, δοκιμασίες και αυτό τους ωφελεί. Ωφελούνται. Πώς ωφελούνται από μία αρρώστια? Ωφελούνται. Ας υποθέσουμε ότι ένας άνθρωπος πολύ πλούσιος, που έχει πολλά λεφτά, σπίτια, αυτοκίνητα, έχει πολλά υλικά αγαθά, που νομίζει ότι αυτά του δίνουν δύναμη. Και κάποια μέρα αρρωσταίνει. Και επειδή είναι πολύ πλούσιος, διαθέτει πολλά λεφτά, πηγαίνει στους καλύτερους γιατρούς, αλλά η αρρώστια του δεν υποχωρεί. Και τότε καταλαβαίνει ότι με τα λεφτά δεν έχει καθόλου δύναμη. Και τότε ταπεινώνεται. Και τότε έρχεται η χάρη του Θεού στην ψυχή του και τον κάνει άλλον άνθρωπο, τον αλλάζει, τον κάνει καινούριο άνθρωπο. Ναι, όμως η μάμα μου βοηθά πολλούς ανθρώπους. Ξέρω, το είδα τι. Το ξέρω. Το ξέρω τι βοηθάει. Ενώ εν κρατά τα λεφτά της μόνο για την ίδια. Καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις, Ιωάννη. Όμως εμείς που πιστεύουμε και έχουμε τις ελπίδες μας στο Θεό, πρέπει να μην χάνουμε την πίστη μας όταν μας έρχεται μια δοκιμασία. Βέβαια, είναι πολύ φυσικό να λυπούμαστε όταν ένας δικός μας άνθρωπος αρρωσταίνει και μάλιστα η μανούλα μας, αλλά δεν πρέπει να απελπιζόμαστε. Να τρέξουμε στην Παναγία, όπως έκανες και εσύ πριν από λίγο. Πες μου, εσύ γιατί έτρεξες στην Παναγία και της έψαλες εκείνο τον υπέροχο ύμνο? Δεν ξέρω, πάντα προσεύχομαι για τη μάμα μου και νομίζω ότι με ακούει. Μα πάντα σε ακούει. Τότε γιατί αρρώστησαν η μάμα μου? Θα σου πω μια ιστορία. Μια φορά ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε πολύ την Παναγία. Προσευχότανε κάθε μέρα σε αυτήν με όλη τη δύναμη της ψυχής του. Έλεγε τους χαιρετισμούς της. Και μάλιστα κάθε βράδυ έβλεπε στον ύπνο του ότι περπατούσε ξυπόλυτος απάνω στην άμμο. Και δίπλα στα δικά του σημάδια από τα βήματά του έβλεπε τα σημάδια από τα βήματα της Παναγίας. Και ήξερε ότι η Παναγία είναι πάντα δίπλα του και ήταν πολύ ευτυχισμένος. Και μια μέρα αρρώστησε και τον έπιασε το παράπονο και έλεγε: «Παναγία μου, εγώ που σε αγαπώ τόσο πολύ, που προσεύχομαι κάθε μέρα σε σένα, που λέω τους χαιρετισμούς σου, γιατί με άφησες, γιατί έφυγες μακριά μου? Τώρα πια στον ύπνο μου δεν βλέπω τα σημάδια από τα βήματά σου δίπλα στα δικά μου. Γιατί με εγκατέλειψες, Παναγία μου?» Και τότε άκουσε τη φωνή της Παναγίας που του είπε: «Αυτά τα σημάδια που βλέπεις πάνω στην άμμο είναι από τα δικά μου τα βήματα. Τα δικά σου δεν φαίνονται, γιατί τώρα σε κρατάω στην αγκαλιά μου». Κατάλαβες, Ιωάννα? Θέλεις και εσύ να με κρατήσεις στην αγκαλιά σου? Μεγάλη μου χαρά. Και εύχομαι έτσι να κρατάει και η Παναγία μέσα στην αγκαλιά της τη μανούλα σου, ώσπου να περάσει τη δοκιμασία, και έτσι να κρατάει και εσένα για να σου απαλύνει τον πόνο σου. Θυμάμαι είχε γράψει μια έκθεση καταπληκτική. Ήταν ένας διαγωνισμός για το ρόλο της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία. Και η Άννα έγραψε για τη μάνα της. Ήταν
ένας ύμνος για τη μάνα. Και είχε χάσει τη μάνα της. Την είχε χάσει σε ηλικία 11 χρονών, όπως είναι τώρα η... Όχι, όχι, όχι. Δεν θέλω να το θυμάμαι αυτό. Ήτανε καταπληκτική έκθεση. Το πιστεύεις, τη θυμάμαι ακόμα. Τη θυμάμαι και έχω δει χιλιάδες εκθέσεις. Ξέρεις τι λέω καμιά φορά, αν έκανα παιδιά, να μπορέσουν τα παιδιά μου να με αγαπήσουν και εμένα όπως αγάπησε η Άννα τη μάνα της. Μου θύμισες τώρα, ένα πείμα που μου λέει η μάνα μου και πώς πήγαινε. Μάνα κράζει το παιδάκι, μάνα ο νιός και μάνα ο γέρος. Μάνα ακούσε κάθε μέρος, αχ τι όνομα γλυκό. Τη χαρά σου και τη λύπη με τη μάνα τη μοιράζεις, προφητά την αγκαλιάζεις. Δεν της κρύβεις μυστικό. Στον κόσμο άλλο πλάσμα δεν θα βρεις να σε μαντεύει σαν τη μάνα που λατρεύει, σαν τη μάνα που πονεί. Κι αν σκληρώσεις εσύ φαρμάκια την ποτίζεις την καημένη, πάντα η μάνα σ' απαντάει με το ολόθερμα φιλιά. Μην το συνεχίζεις. Ε? Θέλω να δω την Ιωάννα. Ναι, είναι πολύ γενναίο κορίτσι. Θα στηρίξει τη μάνα της, είμαι σίγουρος. Είναι πάρα πολύ σκληρό για ένα παιδί να μαθαίνει ότι η μάνα του είναι άρρωστη. Πάρα πολύ σκληρό. Πάμε. Ναι, να πάρουμε και τον Άμπλετ. Άμπλετ, έλα αγόρι μου. Η Ιωάννα μας χρειάζεται. Άμπλετ. Μανώ μου, εγώ ένα πράγμα θα σου πω, αγάπη. Ξέρεις ότι οι δοκιμασίες είναι μέσα στη ζωή μας. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει άνθρωπος που τον τη ζωή και να μην ζήσει δοκιμασία. Όμως, εξαρτάται πώς θα το αντιμετωπίσει ο καθένας. Εμείς, αγάπη μου, πρέπει να τα αφήσουμε στο Θεό, να έχουμε εμπιστοσύνη στην πρόνοια Του. Αλλιώς, Άννα μου, σε τι διαφέρουμε που όλους τους άλλους που εμπιστεύουν. Έχεις δίκιο, αδερφή. Όμως, είτε το θέλεις είτε όχι, έρχονται διάφοροι λογισμοί. Που την πρώτη στιγμή που μου το είπε ο γιατρός, η σκέψη μου στην Ιωάννα, τι θα γίνει η Ιωάννα, πώς θα το αντιμετωπίσει. Ναι, αγάπη μου, είναι πολλά φυσικό τούτο. Και κάθε μάμα το ίδιο πράγμα θα σκέφτεται. Όμως, Άννα μου, δεν θέλω να το αφήσεις να σε πάρει που κάτω. Ορίστε, αγάπη μου, σήμερα ήβρες τη δύναμη και είπες το της Ιωάννας. Τώρα μιλά της η γερόντισσα και είμαι σίγουρη ότι το μωρό θα πάει πολλά καλά. Και σιγά σιγά η χάρη του Θεού θα βοηθήσει, αγάπη μου. Σκέφτομαι, μα να αρχίσει η θεραπεία, μα πιέσει πάνε ενέργειες, πώς θα με βλέπει. Άννα μου! Άννα μου! Άννα μου! Αγάπη μου, δεν σκέφτεσαι που τα ούλα. Δεν σκέφτεσαι, αγάπη μου. Εμείς θα προσευχηθούμε να μας δώσει δύναμη να τα αντέξουμε. Όμως δεν τα σκέφτεσαι, αγάπη μου, να σκέφτεσαι το σήμερα, το παρόν. Σήμερα τι κάνω με την Ιωάννα. Σήμερα ήβρα τη δύναμη και είπα της το «Δόξα σοι ο Θεός». Και τώρα μιλάμε τη γερόντισσα «Δόξα σοι ο Θεός». Και πάμε παρακάτω, Άννα μου, βήμα-βήμα. Αύριον έχει ο Θεός. Κι εγώ, αδερφή, κάποτε είχα δει ανθρώπους που περνούσαν έτσι μεγάλες δοκιμασίες, σοβαρές αρρώστιες. Και είχα δει ανθρώπους που είχαν πίστη, κουράγιο. Όμως, άμα σου συμβαίνει εσένα... Ναι, αγάπη μου, καταλαβαίνω. Θέλεις να πεις. Όμως, Άννα μου,
όταν μας συμβαίνει εμάς, είναι και μια ευκαιρία να δούμε πού βρισκόμαστε πνευματικά. Γιατί, όπως λαλεί και η γερόντισσα, αν δεν υπήρχαν οι δοκιμασίες στη ζωή μας, δεν θα ήταν ο παράδεισος γεμάτος, αγάπη μου, με αγίους, με μάρτυρες. Γιατί όλοι επεράσαν που δοκιμασίες. Και μάλιστα, Άννα μου, που πολλά σκληρές δοκιμασίες. Τι είναι, Αντιγονούλα, τι με κοιτάζεις έτσι εσύ? Ακούω, αδερφή. Ακούεις με, αλλά όμως θέλω σε να είσαι δυνατή να συμπαρασταθείς στην Άννα μας. Να εύχεσαι που την πρώτη στιγμή η Αντιγόνη ήταν δίπλα μου. Δόξα τω Θεώ, αγάπη μου. Είναι πολλά σημαντικό πράγμα να έχουμε τους δικούς μας τους ανθρώπους κοντά μας. Η Κατερίνα. Τι Κατερίνα. Τι Κατερίνα είναι κοντά μου. Προσπαθεί να μην μου το δείξει, αλλά καταλαβαίνω ότι της εστίχησα πάρα πολλά. Ο παπάς σας, αγάπη μου, πώς το αντιμετωπίζει? Αδερφή, δεν τολμήσα να του πω τίποτε. Αναλέβαινε η Κατερίνα να του το πει. Δεν ξέρω πώς να τον αντιμετωπίσω. Φοβούμαι πάρα πολλά για τον παπά. Να με φοάσαι, αγάπη μου. Έχει ο Θεός και για τον παπά σου. Εμπιστεύκεις στο Θεό, ο παπάς, αδερφή. Αντιγονούλα μου. Ξέρω το, αγάπη μου. Όμως, ξέρεις, καμιά φορά κάποια δοκιμασία που έρχεται στη ζωή μας είναι αφορμή για να αναθεωρήσουμε τι πιστεύουμε και τι δεν πιστεύουμε. Μακάρι, αδερφή, να εύχεσαι να το αντέξω. Χωρίς να μουρμουρώ, χωρίς να κλαίω, χωρίς να λέω γιατί να μου συμβαίνει. Σε παρακαλώ. Είπες του το? Ναι. Άφησε το λίγο μόνο του. Δεν μπορώ, δεν ξέρω τι θα κάνω. Βοήθαμε, σε παρακαλώ. Ποιος να βοηθήσει ποιον? Θα το αντέξει ο παπάς μου. Κανένας δεν το αντέχει, Κατερίνα. Τι θα γίνει, ρε Αλέξη? Πρέπει να βρούμε τη δύναμη να τη βοηθήσουμε. Εμείς θέλουμε να τη βοηθήσουμε. Να είμαστε δίπλα της. Το θέμα είναι να θέλει Γιάννη. Άτε, ρε Αλέξη, δεν μπορώ άλλους εγωισμούς, α. Τι είπα τώρα, ποιους εγωισμούς? Ξέρεις πολλά καλά τι είπες. Είπα σου στην κλινική πώς νιώθω για αυτό το πράγμα. Κατερίνα μου, συγγνώμη, απλά δεν μπορώ να το χειριστώ. Πρώτη φορά στη ζωή μου φτάνω σε αυτή τη θέση. Δεν ξέρω τι να κάνω. Πώς να σταθώ. Πες μου εσύ πώς να φέρθω. Τι να πω στην Άννα, τι να μην πω. Σαν να συμβαίνει σε κάποιον άλλον, όχι σε μένα. Εντάξει, εγώ έτσι νιώθω. Τι να κάνουμε όμως. Πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Μια αρρώστια. Η Άννα ούτε η πρώτη είναι, ούτε η τελευταία. Εντάξει, άμα συμβαίνει σε κάποιον άλλον, λέμε. Τον καημένο. Και τελειώνει για μέ. Άμα συμβαίνει σπίτι σου όμως, τον άνθρωπο σου, ένα αλλιώ. Γι' αυτό πρέπει να βρούμε τη δύναμη. Να βάλουμε στην άκρη τα προβλήματά μας, τις αδυναμίες μας, τα θέλω μας, ούλα, για να μπορούμε να τη βοηθήσουμε. Αλλιώς, καλύτερα να μείνουμε μακριά. Τι εννοείς? Εντάξει, Αλέξη, νομίζω ξεκάθαρο το τι εννοώ. Άφησε με να πω στον παπά μου γιατί ανήσυχω. Κατερίνα, μην μου φέρεσαι έτσι. Δεν φταίω εγώ για την αρρώστια της Άννας. Εσύ είπε κανένας ότι φταίεις, Αλέξη. Κατερίνα. Πού είναι η Άννα? Γιατί δεν γύρισε, είναι στην κατασκήνωση. Στο μοναστήρι.
αγαπούσε, μωρό μου. Να με φάσει τίποτε. Η γερόντισσα είπε ότι όλα θα πάνε καλά. Μωρό μου. Έλα εδώ. Έλα εδώ εσύ. Ξέρεις ότι δεν έδωσες φίλη της νεκταρίας σου σήμερα. Τι εσύ, αδερφή, θέλω προσεύχεσαι για τη μάμα μου. Προσεύχομαι, αγάπη μου. Αλλά ξέρεις ότι και η δική σου προσευχούλα έχει πάρα πολύ δύναμη, ναι, ναι. Εμείς τα είπαμε με την Ιωάννα. Και τώρα είναι κανένας άλλος που θέλει να μιλήσει μαζί μου. Γερόντισσα, το ρωτάτε. Αστειεύομαι, Άννα μου. Άλλη, πάμε μέσα. Γερόντισσα, με συγχωρείτε. Αμέσως μετά την Άννα, Νικόλα. Εντάξει, δεν θέλω να σας ταλαιπωρήσω. Τι είναι αυτό που λες? Θα τα πούμε σε λίγο. Έλα εδώ εσύ. Έλα εδώ εσύ. Πέ μου, κυρία μου. Πού έμαθες να λέεις τόσο ωραία το Αγνή Παρθένε Δέσποινα? Αρέσκει πάρα πολλές μάμας μου και ακούω την που το λέει. Αλλά σας παρακαλώ και τις δύο. Προσευχηθείτε πάρα πολλά για τη μάμα μου. Σας παρακαλώ. Παπά, σε παρακαλώ, θέλω να καταλάβεις ένα πράγμα. Εσύ μπορείς να καταλάβεις ότι θέλω να μείνω μόνος μου. Σε παρακαλώ. Τι θα καταλάβεις τώρα αν μείνεις μόνος σου? Σταμάτα, Κατερίνα, δεν είμαι μωρό. Σταμάτα να συμπεριφέρεσαι όπως το μωρό καλό φαίνησε. Μα τι λέεις τώρα, τι λέεις? Παπά, σε παρακαλώ. Πρέπει να είσαι δυνατός. Δεν είμαι δυνατός. Ε, τότε παίξε το δυνατόν, τι να σου πω. Μόνο να μην είσαι γονιός μπορείς να καταλάβεις τον πόνο του γονιού. Εντάξει, παπά. Εγώ δεν κατάφερα να γίνω μάνα. Εγώ έχασα το μωρό μου. Τι με κοιτάς? Είναι μόνο εσύ που πονείς. Είναι μόνο εσύ που επώνεσες. Αλλά τώρα σημασία έχει η Άννα. Να βοηθήσουμε την Άννα. Να βάλουμε το δικό μας τον πόνο στην πάντα. Γιατί? Πέ μου, γιατί έγινε τούτο το πράγμα? Παπά, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Μπορεί και εμένα μέσα μου τώρα να υπάρχει ένα τεράστιο γιατί, αλλά δεν θα κάτσω να το αναλύσω τώρα. Τώρα πρέπει να δω πρακτικά πώς θα βοηθήσουμε την Άννα. Γιατί έχει και το μωρό, έχει και την αρρώστια της, έχει και τον Αλέξη, έχει και τον Γιώργο. Το Γιώργο? Ναι, παπά, το Γιώργο. Ήρθε ο Γιώργος. Γι' αυτό σε παρακαλώ, τώρα που να έρθει η Άννα, να είσαι... Σταμάτα, σταμάτα. Να είμαι, να είμαι. Τώρα δεν ξέρω τι μου γίνεται. Να είμαι. Τι μπορώ να είμαι, πώς μπορώ. Ένας δυστυχισμένος άνθρωπος είμαι. Ό,τι αγαπώ χάνω του. Γιατί? Πες μου γιατί. Εντάξει, παπά μου. Συγγνώμη. Προσπαθώ να βοηθήσω την Άννα και καταπιέζωσαι. Καταπιέζω τους ούλους. Κάμε ό,τι νομίζεις να είσαι ο εαυτός σου, εντάξει. Σε παρακαλώ, με φύσ' από το σπίτι σήμερα. Θέλω σε να είσαι εδώ με. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Εντάξει, μαμά. Ο Νικολάου. Τι να κάνει και ο Νικολάου? Τι εννοείς? Για μπες στη θέση του. Όχι ακόμα. Σε λίγο. Γιώργο, είπα και στον Αλέξη πριν. Αυτή τη στιγμή καταλαβαίνουμε όλοι ότι προέχει η Άννα, έτσι. Όλα τα άλλα μπαίνουν στο περιθώριο. Αυτό δεν χρειάζεται να το πεις. Δεν πειράζει που το λέω όμως. Λοιπόν, δεν θέλω ούτε να ταραχτεί, ούτε να πιεστεί. Θα έρθει και θα πάμε κατευθείαν στο νοσοκομείο. Ο γιατρός είπε ότι έπρεπε να μείνει μέσα, αλλά
Η ίδια προτιμούσε να μιλήσει πρώτα στο μωρό. Κατερίνα, εντάξει. Μην κάνεις λες και είμαστε παιδιά. Εντάξει. Έγκαμε. Με μην πει κανένας τίποτε. Να προσεύχεστε μόνο να γίνει καλά. Γιατί αν πάθει οτιδήποτε, ποιος θα τα αντέξει. Ποιος. Τι με κοιτάζετε. Ποιος θα τα αντέξει. Ο κύριος Κώστας. Η Ελεγκού, η Κατερίνα. Η Ιωάννα. Έλα, γόρι. Έλα, γόρι. Έλα, γόρι. Τι θέλεις. Τεχνίδι. Εσύ τουλάχιστον είσαι ευτυχισμένο. Έλα. Έλα. Θέλεις. Όχι. Έλα. Σε λίγο να έρθει η Άννα με το μωρό. Σας παρακαλώ να είσαστε όσο ψυχρέμοι μπορείτε. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι μπορεί να συγκινηθείτε, αλλά όχι κλάματα ζωοδυρμούς μπροστά στο μωρό. Εντάξει, Ελεγκού. Έλα ρε γιαγιά μου, σταμάτα, σε παρακαλώ, σταμάτα. Τα μωρό και κράτουν τη στην αγκαλιά μου. Μου δίπλα από τη μάνα της την ώρα που γεννήθηκε. Εγώ την έπιασα πρώτη στα σέρκα μου και μεγάλωσα τη σαν να ήταν δικό μου μωρό. Εντάξει ρε Ελέγκου, εντάξει. Ούλες είσαι μας σαν τα μωρά σου. Ούλες, ευχαριστούμε σου, ξέρουμε το, αναγνωρίζουμε το, αλλά σταμάτα επιτέλους. Σταμάτα εσύ ρε Κατερίνα, άφησε την, μπορείς να λαλείς το άλλου. Κλάψε με, κλάψε, συγκινήθουμε, συγκινηθείς. Εντάξει ρε Αντώνη, τι θέλεις να κάνουμε, να έρθει η Άννα, να μας έβρει ολός να κλαίμε δηλαδή. Δεν είπα τούτον το πράγμα, αλλά είναι η Ελεγκού, δηλαδή θέλω να πω άφηστη. Άφηστη να κλάψει, να εκτονωθεί. Και το μωρό να περιμένει να τη δει να κλαίει και η Άννα. Να μην τη δούνε να νομίζουν ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει. Εντάξει, κλαίει Ελεγκού, άντε κλαίει. Κατερίνα, με μου μιλάς έτσι, άκουσες. Εγώ ξέρω τι νιώθω μέσα. Εμείς νιώθουμε. Ελέγκου, εντάξει, και εμείς νιώθουμε. Γεια, ακούμε. Η Κατερίνα προσπαθεί να βοηθήσει την Άννα και τον μωρό. Εντάξει, καταλαβαίνω. Ναι, βγει. Αφήσε τη γιαγιά σου. Νιώθω ήδη πολλά άσχημα. Προσπαθώ να βοηθήσω την Άννα και τον μωρό. Κατερίνα, δεν είπα έτσι απλώς. Δεν μπορείς να λες τους ανθρώπους πώς να συμπεριφερθούν. Εμαλώνετε, σας παρακαλώ, εμαλώνετε. Όλοι έχουμε την ίδια αναγωνία και ο καθένας μπορεί να το χειριστεί διαφορετικά. Κατερίνα μου, έχει δίκιο ο Αντώνης, μάνα μου. Δεν μπορείς να πεις του άλλου, να με εγκλάψει, να με δείξει τα αισθήματά του. Καταλαβαίνω ότι προσπαθείς να κάνεις, αλλά πρέπει να καταλάβεις ότι είμαστε άνθρωποι. Δεν είμαστε μηχανές. Συγγνώμη. Συγγνώμη.
Τούτη είναι η σκέψη μου. Βέβαια, έχεις απόλυτο δίκιο. Πρέπει να σταθούμε όλοι δίπλα από την Άννα. Και θα το κάνουμε, δεν μπορούμε να μην το κάνουμε. Αλλά δεν μπορείς να πεις στους ελεγκούς να με κλάψει. Καταλάβεις. Καταλαβαίνω, συγγνώμη. Καημένη Ελεγκού. Πώς να με κλάψει η αγιά σου, μάνα μου. Πώς να με κλάψει. Τόσα χρόνια εδώ μέσα γίνεται να με κλάψει. Ιωάννα. Είδες τον Άμλε. Είναι ο σκύλος μου. Τον είδα. Πώς δεν τον είδα. Θαυμάσιος είναι. Σου, εγώ δεν την είδα για πρώτη φορά εδώ στην Κύπρο. Την ήξερα πριν από πολλά χρόνια. Ήμασταν μαζί φοιτητές στην Ιταλία. Εγώ φταίω. Συγχώρεσέ με. Συγγνώμη, αγάπη μου, συγγνώμη.